Καλησπέρα σας. Έχουμε λοιπόν μαζί στην παρέα μας την κυρία Άννα Μαρούλη και την κυρία Ιωάννα Καζελίδου από το Αρχιτεκτονικό Γραφείο Τέσσερις Διαστάσεις. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Να κάνω λοιπόν σε αυτό το σημείο και ένα επίσημο καλωσόρισμα πλέον, γιατί είμαστε και live στα social. Γεια σας λοιπόν για μια ακόμη φορά, τρίτη φορά για σήμερα. Είμαι η Άντζελα Τερζή από την ομάδα διοργάνωσης του 100% Hotel Show και σας καλωσορίζω στην πρώτη ημέρα της online edition. Αναπόσπαστο λοιπόν κομμάτι της έκθεσης αυτής παραμένει όπως πάντα ο διαγωνισμός των 100% Hotel Design Awards, που για ακόμα μια φορά είχε να επιδείξει πολλά κορυφαία ξενοδοχειακά έργα. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν θα έχουμε τη δυνατότητα και την ευκαιρία να τα δούμε ένα προς ένα και να ταξιδέψουμε στη δημιουργική ματιά του αρχιτέκτονα πίσω από αυτά. Σήμερα λοιπόν, για την τρίτη αυτή παρουσίαση, θα δούμε το Αργό Boutique Hotel με τις κυρίες Άννα Μαρούλη και Ιωάννα Καζελίδου από το Αρχιτεκτονικό Γραφείο Τέσσερις Διαστάσεις. Καλώς ήρθατε και πάλι στο επίσημο καλησπέρα. Καλησπέρα, είναι μεγάλη μας χαρά που είστε μαζί μας. Και λίγο πριν δώσω το λόγο σε εσάς, θα ήθελα να παροτρύνω το κοινό μας να μπείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του 100% Hotel Show και να ψηφίσετε τις αγαπημένες σας συμμετοχές για το βραβείο κοινού που μόνο εσείς μπορείτε να δώσετε. Τώρα λοιπόν, καθώς θα δώσω το λόγο στις καλεσμένες μας, σας προτρέπω να πάρετε και τον καφέ σας, να καθίσετε αναπαυτικά και να απολαύσετε μία ακόμα παρουσίαση, μία ακόμα υπέροχη παρουσίαση που ξέρω πως έχουν ετοιμάσει για εμάς. Ο λόγος σε εσάς λοιπόν. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Εγώ είμαι η Ιωάννα Καζελίδου. Εγώ είμαι η Άννα Μαρούλη. Θα σας παρουσιάσουμε το έργο μας στο Argo Boutique Hotel, Sundance Project. Καταρχήν να πούμε συγχαρητήρια για την άψογη διοργάνωση. Λόγω και των δυσκολιών φέτος ήταν και πιο δύσκολα τα πράγματα. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες που συμμετέχουμε στο διαγωνισμό. Συγγνώμη, μόνο να σας διακόψω ένα λεπτό να πω στους attendees μας ότι αν υπάρχει κάποιο είδους ερώτηση για τις κυρίες, θα θέλαμε να την γράψετε στο chat και θα απαντηθεί στο τέλος της παρουσίασης. Αυτό μόνο, συγγνώμη για τη διακοπή, μπορείτε να συνεχίσετε. Κανένα πρόβλημα. Αυτό, λέμε ότι είμαστε πολύ χαρούμενες που συμμετέχουμε στο διαγωνισμό και μας δίνεται έτσι και ευκαιρία να επικοινωνήσουμε τη δουλειά μας και το έργο μας μαζί σας. Θα πούμε πολύ γρήγορα λίγα λόγια για μας. Είμαστε αρχιτέκτονες μηχανικοί και οι δύο. Έχουμε κάνει το γραφείο Τέσσερις Διαστάσεις από το 2011. Βέβαια, συνεργαζόμαστε από φοιτήτριες ακόμα. Είμαστε φίλες και συμφοιτήτριες στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, όπου κάναμε και τις βασικές μας σπουδές. Πολύ λίγα λόγια για το γραφείο μας και θα περάσουν και κάποιες εργασίες που έχουμε κάνει. Εμείς κυρίως αντιμετωπίζουμε την συνθετική διαδικασία ανθρωποκεντρικά. Δηλαδή, όταν δημιουργούμε ένα νέο χώρο, δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση στη σχέση που δημιουργείται με τον πελάτη, τους στόχους που μαζί θα θέσουμε, την αίσθηση που θα βιώνετε στον νέο χώρο. Και πολύ μεγάλη βάση στον τόπο όπου γίνεται το έργο. Μας ενδιαφέρει πολύ να συνδιαλέγεται ο χώρος που φτιάχνουμε με τον τόπο, ό,τι και να έχει να πει, είτε να εντάσσεται σε αυτόν, είτε να θέλει να διαφοροποιηθεί, αλλά γενικότερα είναι πολύ σημαντικό για μας. Αυτό το έργο, θα μείνω λίγο σε αυτό, είναι το ίδιο ξενοδοχείο με αυτό που θα σας παρουσιάσουμε αργότερα. Ένα μέρος του είχαμε μελετήσει το 2015 και εδώ βλέπουμε κάποιους από τους χώρους που κάναμε τότε, μια σουίτα και το χώρο του σπα. Τώρα το νέο έργο κρατάει κάποια στοιχεία από το παλιό, αλλά έχει γενικότερα θέλει να δώσει μια καινούργια ταυτότητα. Όσον αφορά το έργο, αυτό βρίσκεται στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου στη χώρα της Νάξου. Είναι μια περιοχή γενικώς που προτιμάται από τους επισκέπτες, καθότι βρίσκεται πολύ κοντά στην παραλία του νησιού, στο κέντρο ουσιαστικά της χώρας. Δεν χρειάζεται μέσο μετακίνησης, οπότε είναι πολύ προσφυλής προορισμός για διαμονή. Έχει επίσης και παραλία, προσφέρει παραλία για μπάνιο και ως συνέπεια όλη η περιοχή έχει κυρίως τουριστικά καταλήμματα, ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια. Το έργο αφορά σε υφιστάμενο ξενοδοχειακό συγκρότημα. Είναι μια οικογενειακή επιχείρηση. Τη διαχειρίζεται σήμερα η δεύτερη γενιά ιδιοκτητών. Είναι και προσωπική μου φίλη, οικογενειακή. Έχω καταγωγή και βασικά έχω μεγαλώσει και γεννηθεί στην Άξο.
είναι διπλά σημαντικό για μένα που σήμερα βλέπουμε αυτό το έργο στο διαγωνισμό. Τα κτίρια ακολουθούν την παραδοσιακή αρχιτεκτονική και μορφολογία των κυκλάδικων κτιρίων, που είναι τα κτίρια στις όψεις, το λευκό χρώμα στις όψεις και τα μικρά ανοίγματα. Το ξενοδοχείο, λόγω της μορφολογίας του, όλη η διάδρομή του και τα εξωτερικά κλιμακοστάσια είναι ανοιχτά στο χώρο. Τα δωμάτια δεν ακολουθούν κάποια συγκεκριμένη τυπολογία λόγω αυτής της μορφολογίας και είναι όλα ξεχωριστά, είναι όλα διαφορετικά. Ήταν μια επιπλέον δυσκολία που αντιμετωπίσαμε. Η αρχιτεκτονική μελέτη αφορά στον πλήρη επανασχεδιασμό των δωματίων και των εξωτερικών χώρων των κοινόχρηστων, καθώς και τη δημιουργία κόνσεπτ μιας ιδιαίτερης ταυτότητας σε δύο από τα συνολικά 5 κτίρια του συγκροτήματος. Τα δύο κτίρια αυτά κατασκευάστηκαν σε δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους. Το πρώτο στη δεκαετία του 90 αποτελούταν κυρίως από τετράκλινα δωμάτια, στούντιος με κουζίνα, ήταν δίχωρα και ήταν κυρίως για οικογένειες. Βλέπουμε αρκετά στοιχεία της αρχιτεκτονικής των κυκλάδων όσον αφορά την κατοίκηση, όπου είναι υλητές γραμμές σχεδιασμού, τα χτιστά έπιπλα, καμάρες μεταξύ των χώρων. Ενώ το δεύτερο που κατασκευάστηκε το 2011 αποτελούταν κυρίως από δίκλινα δωμάτια. Είχαν τελείως διαφορετικό χαρακτήρα και ύφος, που δεν συνάδει με τους υπόλοιπους χώρους του καταλήμματος. Συνολικά ήταν 18 δωμάτια. Ως αποτέλεσμα πολλών σημαντικών επεμβάσεων, δημιουργήθηκαν 14 νέα δωμάτια που καλύπτουν τις ανάγκες ενός σύγχρονου ξενοδοχειακού καταλήμματος. Η μελέτη μας ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2019 και ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του ίδιου έτους. Και η κατασκευή ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2020, μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση που βιώνουμε όλοι. Οι νέοι χώροι εντάσσονται αρμονικά στη σχεδιαστική φιλοσοφία του υπάρχοντος κτηρίου, αλλά και στην κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική της περιοχής, αποδίδοντας όμως μια σύγχρονη και ξεχωριστή ταυτότητα. Λίγα λόγια για το design concept. Καταρχήν, να μιλήσουμε για τα ζητούμενα, τις ανάγκες δηλαδή του έργου, αυτά που ζητήθηκαν από τους ιδιοκτήτες, ήταν να δημιουργήσουμε νέα μεγαλύτερα δωμάτια που θα προσελκύουν κυρίως ζευγάρια και να έχουν και κάποιες επιπλέον παροχές όπως τζακούζι, υδρομασάζ μέσα στις ντουζιέρες, για να ανέβουν και κατηγορία. Στο κτίριο κάναμε σημαντικές παρεμβάσεις, καθαιρέθηκαν όλες οι εσωτερικές τυχοποιίες και κάποια πατάρια που ήταν πολύ δημιουργούσαν κάποιους αποπνικτικούς χώρους. Και από εκεί και πέρα ξαναδιαμορφώσαμε όλο το χώρο, σχεδιάσαμε όλα τα έπιπλα, όλες τις κατασκευές και αναλάβαμε και την επίβλεψη της κατασκευής. Την εργολαβία του έργου την έκανε η ίδια η επιχείρηση, εμείς αναλάβαμε μόνο την επίβλεψη. Εδώ βλέπουμε κάποιες φωτογραφίες από τη φάση στα γκρεμίσματα στους εσωτερικούς χώρους όπου έχουν πέσει τα πάντα, έχει μείνει μόνο το κέλυφος και κάποιες μικρές παρεμβάσεις που κάναμε και στις όψεις για να δοθεί το ίδιο ύφος. Εδώ αρχίζει και μορφοποιείται το ξενοδοχείο, είναι οι πρώτες κατασκευές που έγιναν, οι χτιστές κατασκευές, νέες σκάλες, κάποια νέα πατάρια που δημιουργήσαμε για τελείως διαφορετική χρήση πια, χτιστά κρεβάτια. Το αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθούν 14 νέα δωμάτια, όλα διαφορετικά μεταξύ τους σε μια φυσικά λογική, που αναπτύσσονται και σε οριζόντιο και σε κάθετο επίπεδο κάποια από αυτά. Όπως είπαμε και πριν, η περιοχή του Αγίου Γεωργίου είναι μια περιοχή με τουριστικά κυρίως καταλήμματα. Είναι αρκετά πυκνοχτισμένη περιοχή, έχει πολύ στενούς δρόμους, δεν έχει πεζοδρόμια, πολύ κοντά τα κτίρια το ένα με το άλλο. Οπότε το αποτέλεσμα είναι να μην έχουν καθόλου θέα τα δωμάτια προς τη θάλασσα, παρότι είναι πάρα πολύ κοντά. Στόχο λοιπόν, σαν στόχο βασικά θέσαμε της αρχιτεκτονικής σύνθεσης να βιώνεται η εμπειρία της παραλίας στο εσωτερικό των δωματίων. Και η πρώτη έμπνευση ήρθε κατά την επίσκεψη στο ξενοδοχείο, όταν οι ιδιοκτήτες μας μίλησαν για τους πελάτες που έρχονται στον χώρο και με το που πάνε το κλειδί, ας πούμε, θέλουν κατευθείαν να πάνε στη θάλασσα και να πάνε στην παραλία.
Το ίδιο απόγευμα πήγαμε και εμείς σε μια παραλία, στον Άγιο Προκόπη, αν έχετε υπόψη, που έχει έτσι αυτή την πολύ ωραία χοντριά μου, τα γαλαζοπράσινα νερά. Ήταν αρκετά ήρεμα και ήσυχα, γιατί ήταν και χειμώνας. Και όλη αυτή την αίσθηση της ηρεμίας, της θάλασσας, της παραλίας, όλο αυτό το βίωμα θέλαμε να μεταφέρουν και μέσα στα δωμάτια. Παράλληλα, θέλαμε να διατηρήσουμε και σαν αίσθηση στα δωμάτια εκτός από την παραλία και στοιχεία του τόπου και της αρχιτεκτονικής του, έτσι ώστε ο ταξιδιώτης να βιώνει μια συνολική ταξιδιωτική εμπειρία. Το βασικό στοιχείο που βάλαμε μέσα στα δωμάτια είναι αυτό που είπαμε ήδη, είναι και ο τίτλος του έργου, το Sunden Sea, δηλαδή παραλία. Θέλαμε να φέρουμε την παραλία μέσα στα δωμάτια. Θέλαμε δηλαδή να συναντήσουμε ξανά την υφή της Σάμος, το χρώμα της θάλασσας, το νερό, να είναι κυρίαρχα στοιχεία στο έργο. Άλλα στοιχεία βρήκαμε έτσι σε μια βόλτα που κάναμε στο κάστρο της Νάξου. Κάποια από αυτά ήταν το βίωμα που έχει κάποιος όταν μεταβαίνει από έναν κλειστό και στενό χώρο σε έναν πολύ ανοιχτό. Και αυτό συμβαίνει όταν περπατάς στα σοκάκια και ξαφνικά βρίσκεσαι σε μια ανοιχτή αυλή ή σε ένα εξωτερικό τύπο εθρίου. Και ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο που θέλαμε να βάλουμε μέσα στα δωμάτια είναι τα παραδοσιακά βόλτα, δηλαδή οι καμάρες που είναι κυρίως στο κάστρο, γενικά στην Άξο. Αλλά γενικότερα θέλαμε καμπύλες γραμμές, γιατί είναι βασικό στοιχείο στις Κυκλάδες. Ειδικά την καμάρα την χρησιμοποίησαμε ως ένα δικό μας σύγχρονο στοιχείο και έχουμε σχεδιάσει μια μισή καμάρα που θα δείτε παρακάτω στο έργο, τη χρησιμοποιούμε σε πάρα πολλά σημεία. Άλλα στοιχεία έτσι που θέλαμε να βάλουμε μέσα στα δωμάτια είναι... Η έμπνευση ήταν από το λευκό των Κυκλάδων, αλλά κυρίως αυτό που αντανακλά το φως το καλοκαίρι, που είναι πολύ έντονο και δίνει μια αίσθηση καθαρότητας. Καθαρότητας. Επίσης και εμπνευστήκαμε από τον έναστρο καλοκαιρινό ουρανό, τα φωτάκια αυτά δηλαδή που βλέπουμε, που φαίνονται πολύ καθαρά στη νύχτα, την παραλία, και είναι και βασικό στοιχείο των διακοπών του καλοκαίρι στην Ελλάδα. Όλα αυτά ήταν στοιχεία έμπνευσης που τα συγκεντρώσαμε για να δημιουργήσουν κάποια σχεδιαστικά πια στοιχεία στο έργο μας. Τώρα θα δούμε κάποιες φωτογραφίες από το τελικό αποτέλεσμα, από το έργο, με γνώμονα την αίσθηση... Με γνώμονα την αίσθηση της ροής και όσον αφορά κυρίως τις παραλίες του νησιού, επιλέξαμε σαν βασικά υλικά την πατητή, τη μεντοκονία και τη χαλαζιακή άμμο, τα οποία τοποθετήθηκαν παντού, δηλαδή σε δάπεδα, σε τείχους, σε χτιστά έπιπλα, σε οροφές, έτσι ώστε να διαμορφώσουν τους επιμέρους χώρους των δωματίων. Όπως βλέπουμε και στις φωτογραφίες, επιλέξαμε το γαλαζοπράσινο χρώμα για να αποδώσουμε το χρώμα της και την αίσθηση της θάλασσας και το χαλαζιακό δάπεδο που είναι άμμος. Και εδώ βλέπουμε ότι κυρίως τους χώρους του ύπνου συναντάμε το χαλαζιακό δάπεδο, το οποίο σηκώνεται και κάνει και την πλάτη του κρεβατιού σαν να βρίσκεσαι όντως σε μια παραλία και να ξαπλώνεις. Το γαλαζοπράσινο χρώμα της μεντοκονίας χρησιμοποιήθηκε κυρίως στους υγρούς χώρους, χωρίς αυτό όμως να είναι δεσμευτικό. Εδώ βλέπουμε ένα πλουτρό. Αυτή είναι η μισή καμάρα που σας έλεγε πριν η Ιωάννα. Χρησιμοποιήθηκε ως σχεδιαστική φόρμα σε κάθε δωμάτιο. Το χρησιμοποιήσαμε και στις όψεις του κτίριου για να δώσουμε ένα πιο ενιαίο αποτέλεσμα. Και αυτό το βρίσκουμε αρκετά συχνά και στις οροφές και στους τοίχους και στα έπιπλα. Και κυρίως για να διαχωρίσουμε τα δάπεδα όταν αλλάζουμε υλικό. Χρησιμοποιούμε δηλαδή πάλι αυτή την καμπύλη, αυτή τη μισή καμάρα. Εδώ το βλέπουμε πάνω από μια ντουζιέρα, αλλά και στις οροφές το πώς διαμορφώνει και διαχωρίζει τους χώρους. Και εδώ το βλέπουμε στα δάπεδα. Αυτό είναι ένα δωμάτιο με πατάρι και ουσιαστικά είναι όπου στην είσοδο, τώρα δεν φαίνεται καλά, αλλά στην είσοδο μπαίνεις στο δωμάτιο και περνάς από το διάδρομο ο οποίος έχει το βεσέ ουσιαστικά και τη ντουλάπα, και βγαίνεις ξαφνικά σε ένα αίθριο, μέσα σε ένα χώρο διπλού ύψους και κάνουμε αυτή τη χωρική μετάβαση που συζητούσαμε προηγουμένως.
Εδώ το βλέπουμε σε όψη του κτηρίου. Αυτό είναι ένα τζακούζι δωματίου και χρησιμοποιείται αυτή η καμάρα σαν είσοδος στο τζακούζι μέσα πια από το δωμάτιο. Υπάρχει και επιλογή να μπεις από τη βεράντα, αλλά δίνουμε και αυτή την επιλογή μέσα στην μισή καμάρα να μπεις μέσα στο τζακούζι. Το στοιχείο του νερού κυριαρχεί γενικώς. Έχουμε μπανιέρες ελεύθερης τοποθέτησης, διάφανα μεγάλα ντους, χτιστά υδρομασάζ. Θα τοποθετούμε σε κεντρικά σημεία των χώρων. Θέλουμε να είναι οι πρωταγωνιστές, να τα αναδείξουμε. Εδώ το βλέπουμε σε ένα άλλο δωμάτιο. Εδώ έχουμε ένα χτιστό τζακούζι πίσω από ένα κρεβάτι, όσο φαίνεται. Το νερό γενικώς δεν το αντιμετωπίζουμε μόνο σαν μέσο καθαρισμού. Θέλουμε να δώσουμε αυτή την αίσθηση της ευεξίας, όπως είναι και στα ελληνικά η αιματικά λουτρά. Επίσης, κατά τη διάρκεια του έργου, σαν ζητούμενο, τέθηκε να δημιουργηθεί στο δώμα του κεντρικού κτηρίου ένας χώρος χαλάρωσης ουσιαστικά και μαζί με τους ιδιοκτήτες σχεδιάσαμε ένα χώρο με υδάτινο στοιχείο και ένα lounge bar. Ακολουθεί την ίδια φιλοσοφία με τα δωμάτια, με την χαζιακή άμμο στο δάπεδο και το χρώμα της θάλασσας κυρίως στα μαξιλάρια και σε επιμέρους στοιχεία. Όσον αφορά τον αρχιτεκτονικό φωτισμό, καταρχήν ο σχεδιασμός φωτισμού ήταν βασικό στοιχείο και της σύνθεσης και όλα αυτά τα στοιχεία που προαναφέρθηκαν καθόρισαν και το σχεδιασμό φωτισμού. Και ο οποίος ο φωτισμός έχει και στόχο να αναδείξει αυτά τα στοιχεία και να τους δώσει αυτόν τον πρωταρχικό ρόλο. Κάναμε δύο σενάρια φωτισμού. Το πρώτο αφορά το γενικό φωτισμό. Με δεδομένο ότι είχαμε πολύ λίγο φυσικό φως στα δωμάτια λόγω των μικρών ανοιγμάτων που προϋπήρχαν και γενικά υπάρχουν στα κυκλαδίτικα κτίρια, θέλαμε να δημιουργήσουμε έναν ομοιόμορφο και διακριτικό και ήρεμο γενικό φωτισμό. Οπότε χρησιμοποίησαμε σποτ χωνευτά οροφής με ζεστό φως, τα οποία εκτός από αυτό το περιβάλλον δημιουργούν και μια ωραία αντανάκλαση στην πατητή της μετοπονία και αυτό το ζεστό φως αναδεικνύει και το χρώμα της χαλαζιακής άμμου, δείχνει περισσότερο αυτή την αίσθηση της παραλίας. Εδώ βλέπουμε τα σποτ. Το δεύτερο σενάριο που αφορά τον ατμοσφαιρικό φωτισμό επιτυγχάνεται με κρυφούς φωτισμούς, με απλίκες, με χωνευτά σποτ στο πλάι και κρεμαστά φωτιστικά. Έχει περισσότερο στόχο όχι τόσο να δώσει ένταση στο φως, είναι πιο χαμηλό σε επίπεδο έντασης, αλλά περισσότερο να δημιουργήσει ένα δραματικό αποτέλεσμα και μεγάλες αναλλαγές φωτοσκιάς για να φτιάξει αυτή την ατμόσφαιρα που θέλαμε. Εδώ βλέπουμε χρήση κρυφού φωτισμού, όπου αναδεικνύει τη γραμμικότητα σε μια μεγάλη μισή καμάρα, σε ένα μεγάλο στοιχείο τέτοιο, της μισής καμάρας. Εδώ πάλι ο γραμμικός κρυφός φωτισμός αναδεικνύει αυτή τη μορφή της καμπύλης που έχουμε δημιουργήσει σε ένα μπατάρι. Εδώ βλέπουμε χωνευτά σποτ πάλι μέσα στη μισή καμάρα, που δίνει περισσότερο την αίσθηση του κύλου, της προστασίας, όλο αυτό που θέλουμε να δώσουμε στη μισή καμάρα, όλο αυτό που θέλουμε να δίνει η μισή καμάρα. Και τέλος, οι κυκλικές απλίκες που έτσι ήταν και πολύ αγαπημένες, που τις έχουμε τοποθετήσει λίγο άναρχα σε διάφορα μεγέθη, για να δημιουργήσουν φωτεινά σημεία, κυρίως στους χώρους του ύπνου, που αναφέρονται έτσι σε αυτόν τον έναστρο καλοκαιρινό ουρανό που είπαμε και πριν. Εδώ πέρα τα βλέπουμε πάλι σε ένα μονό κρεβάτι. Όσον αφορά τις σκάλες που έχουμε τόσο εσωτερικές όσο και εξωτερικές, θέλαμε καταρχήν να τονίσουμε την ανάβαση, το στοιχείο της ανάβασης. Φωτίστηκαν μόνο από το πλάι, δημιουργούν μια φωτεινή δέσμη ανά δύο ή τρία σκαλιά. Και παραπέμπει περισσότερο στον εξωτερικό φωτισμό στις σκάλες στο νησί, όπου τα σκαλιά δεν φωτίζονται ομοιόμορφα και ο φωτισμός τους εξαρτάται από τη δέσμη φωτός που θα μπει, συνήθως σε κάποιο στενάκι. Δεν θέλαμε δηλαδή να είναι τόσο ομοιόμορφος ο φωτισμός στις σκάλες.
Εδώ το βλέπουμε σε μια εσωτερική σκάλα, τα φωτεινά σημεία που θέλαμε να δημιουργήσουμε. Και εδώ φαίνεται σε μια εξωτερική σκάλα που φαίνεται λίγο καλύτερα για την και νυχτερινή φωτογραφία, που είναι και με χαλαζιακή άμμο και κάνουμε αυτό το εφέ, αυτό το φωτεινά σημεία ανά κάποια σκαλιά. Επίσης, αυτή τη φωτογραφία βλέπουμε πάλι την αίσθηση του κύλου, της καμπύλης, στα δεξιά με χωνευτά σποτ, σε εξωτερικό φωτισμό πια. Δεν βλέπουμε λίγο και την όψη πως τη φτιάξαμε, δηλαδή, συγγνώμη, Ιωάννα, που ουσιαστικά χρησιμοποιήσαμε το ίδιο στοιχείο της καμπύλης, της μισής καμάρας, το χρησιμοποιήσαμε και στις όψεις. Βάλαμε και κεδιάλινα διαχωριστικά, έτσι ώστε να μας δίνει περισσότερο, να ενοποιείται κυρίως το εσωτερικό με το εξωτερικό. Ναι, είναι κάποιες μικρές παρεμβάσεις που γίνανε στις όψεις. Και εδώ βλέπουμε τον τελικό φωτισμό, τον εξωτερικό. Έγινε με δύο τρόπους. Θέλαμε να αναδείξουμε περισσότερο τη μορφή του κυκλαδικού φωτίσματος με κάποιο πιο λιτό τρόπο. Δεν θέλαμε να φωνάζει πάρα πολύ. Οπότε μπήκαν κάποιες απλίκες στην όψη του κτηρίου και στις εσοχές του σημειπέτριους βάλαμε φωτιστικά οροφής για να δείξουμε περισσότερο αυτό, να τονίσουμε την εσοχή. Αυτά. Τελειώσαμε σύντομα, τα πάμε μάλλον αρκετά γρήγορα. Και πάμε πιο γρήγορα. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε. Αυτή είναι η αισθητική και η τεχνική λόγη που θεωρούμε εμείς ότι για τους οποίους το έργο μας ξεχωρίζει. Είναι ένα έργο το οποίο αγαπήσαμε πολύ. Το κάναμε με μεγάλη χαρά, μεγάλο κέφι καθ' όλη τη διάρκεια και του σχεδιασμού και της κατασκευής. Ήταν μια μεγάλη προσωπική επένδυση για μας. Ήμασταν πάνω στο έργο καθ' όλη τη διάρκεια και της μελέτης και της κατασκευής, επικοινωνία με τους ιδιοκτήτες, τους οποίους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεργαστήκαμε άψογα και με όλα τα συνεργεία επίσης. Ευχαριστούμε πολύ και τους προμηθευτές, τους συνεργάτες, τον φωτογράφο, τον Πέτρο τον Κονδύλη για την πολύ καλή δουλειά που έκανε. Ελπίζουμε να σας άρεσε και η παρουσίαση αλλά και το έργο. Αν σας άρεσε μπορείτε να μας ψηφίσετε. Είναι σημαντικό για εμάς. Επίσης να πούμε και ότι έχει ήδη βραβευτεί το έργο για το φωτισμό του στα Lighting Awards. Που έγιναν πριν ένα μήνα. Ναι. Πολύ ωραία. Τέλεια. Ευχαριστούμε λοιπόν για μια ακόμη φορά. Και εμείς ευχαριστούμε. Να πω και εγώ με τη σειρά μου ότι αν απολαύσατε αυτή την παρουσίαση και αγαπήσατε αυτό το έργο, να μπείτε στην ιστοσελίδα του Hotel Show και να το ψηφίσετε για το βραβείο κοινού. Και σε αυτό το σημείο, προτού έτσι αφήσουμε το κοινό μας να φύγει, θα ήθελα απλά να κάνω μια πολύ σύντομη αναφορά στην έκθεσή μας που τρέχει αυτή τη στιγμή και για τις υπόλοιπες ημέρες. Κάνω ένα share screen σύντομο. Νομίζω αυτή τη στιγμή βλέπετε το περιβάλλον της έκθεσης. Μπαίνοντας λοιπόν στο hotelshow.gr, κάθετος GR, κάθετος live και πατώντας μιλήστε ζωντανά, θα μπορείτε να μπείτε επιλέγοντας με τα φίλτρα ποιοι είναι οι ενεργοί εκθέτες αυτή τη στιγμή ή ανάλογα με στα φίλτρα, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας και το section στο οποίο ενδιαφέρεστε φυσικά. Θα σας βγάλει ποιοι είναι οι ενεργοί αυτή τη στιγμή, οι ενεργοί εκπρόσωποι. Αν δεν είναι ο πρώτος που βλέπετε, μπορείτε απλά να προχωρήσετε με τα βελάκια δεξιά και αριστερά για να βρείτε κάποιον άλλον εκπρόσωπο. Και φυσικά σας παροτρύνουμε όλους να μπείτε και να δείτε τους εκθέτες μας, που αυτή τη στιγμή είναι live, όλοι on camera για συναντήσεις απευθείας. Δυστυχώς δεν μπορούμε να έχουμε την εμπειρία της φυσικής έκθεσης, αλλά χαιρόμαστε γιατί τουλάχιστον έχουμε την ευκαιρία της διαδικτυακής και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που ήσασταν κι εσείς μέρος μας και για τον διαγωνισμό 100% Hotel Design Awards που είναι εδώ και συνεχίζει. Κλείνουμε λοιπόν σήμερα με την τρίτη αυτή παρουσίαση. Σας περιμένω και αύριο για μερικές ακόμα παρουσιάσεις και μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Ευχαριστούμε πολύ για μια ακόμη φορά όλους όσους μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά την κυρία Μαρούλη και την κυρία Καζελίδου. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια να είστε. Είμαστε καλά. Ευχαριστούμε. Και σας περιμένουμε όλους στο site μας φυσικά στην έκθεση. Γεια σε όλους. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Γεια σας.